ιδιαίτερα καλές, με την έννοια ότι βρέχει σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο, επικρατεί ομίχλη, με αυτό να σημαίνει ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο και ολισθηρό λόγω των βροχοπτώσεων. Να πούμε ότι στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν κάποιες κατολυσίσεις βράχων στο δρόμο Πλατρών Τροόδου, Στροδιδύσεις Πλατρών Τροόδου, Σαϊτά Καρβουνά, Γεράσας Καλού Χωριού, ενώ στο διαμέρισμα Μόρφου υπάρχουν επίσης κατολυσίσεις βράχων στους δρόμους Κάμπου Κίκου Πεδουλά, Κίκου Σταυρού της Ψόκας, Κάμπου Ορκόντα, κάτω Πύργου. Γενικά, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, κύριε Δημητρόπουλε, προτρέπουμε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, να έχουν αναμένα τα φώτα απορίας. Ξέρετε, και... επειδή είναι χειμώνας και ο χειμώνας έχει και τις βροχούλες του. Ναι. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι οδηγοί. Ακριβώς. Τα οποία δυστυχώς δεν κάνουμε. Ακριβώς. Είναι κάτι που λέμε συνεχώς, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, είναι κάποια πράγματα τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Κάποια πράγματα είναι κοινή λογική, πολλές φορές όμως κάποιοι δεν τα σκέφτονται, οπότε είναι καλό να το επισημάνουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς, σαν αστυνομία και κυρίως στα γραφεία τύπου, ενημερώνουμε συνεχώς το κοινό για τις καιρικές συνθήκες, για το τι επικρατεί σε ολόκληρη την Κύπρο, για δρόμους που κλείνουν, για δρόμους που ανοίγουν, το τι χρειάζεται, μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω το Facebook, το Twitter, το application. Γι' αυτό ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς, αν θα μετακινηθεί ιδιαίτερα προς τις ορεινές περιοχές, έτσι ώστε να αποφεύγεται και αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά τις γιορτινές μέρες στην περιοχή του Τρόδους. Έχουμε, Νικολέτα μου, έχουμε δρόμους κλειστούς σήμερα? Σήμερα όχι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι. Αλλά όπως γνωρίζετε, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι, χωρίς να αποκλείουμε μέσα σε μια ώρα να χιονίσει. Μάλιστα. Και να κλείσουν. Γι' αυτό λέω χρειάζεται ότι είναι προσοχή. Καλό να ενημερωνόμαστε συνεχώς, γιατί αυτό αλλάζει. Και καλά κάνετε. Όπως σας έχω πει, με τέτοιες ειδικές συνθήκες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να χαμηλές ταχύτητες, απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, ιδιαίτερη προσοχή στους πεζούς, αφού η ορατότητα είναι και περιορισμένη. Και σίγουρα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, γιατί η κίνδυνη τροχιών δυστυχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα.